και φίλοι τη εκπομπή Ελεύθερα από τη συχνότητα του RTV για τη Θεσπρωτεία, την Ήπειρο, τη Βορειοτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, όπου εκπέμπει ο σταθμός μας. Μια ακόμη Παρασκευή βράδυ μαζί με έναν ιδιαίτερο καλεσμένο και μια ιδιαίτερη εκπομπή. Γιατί λέω ιδιαίτερο, καταρχήν γιατί λέω ιδιαίτερο καλεσμένο. Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει στην κάμερα ενώπιο, με το πρόσωπό του δηλαδή, για να μιλήσει για αυτόν, για ένα πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπώρησε χρόνια και δεν είναι ότι ταλαιπώρησε αυτόν, είναι ότι ταλαιπωρεί εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, πανελλαδικά, τοπικά, περιφερειακά. Όχι τώρα, διαχρονικά. Να μιλήσει για το πρόβλημά του, ενώπιον, όπως είπαμε, το πρόσωπό του και να βοηθήσει να καταλάβουμε όλοι, γιατί όλους άμεσα ή έμεσα αναλόγως μας αφορά αυτό, το λέει άλλωστε ο τίτλος της εκπομπής. Και είπα, είναι και μια ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί δεν ασχολείται με τα τετριμένα που συνήθως ασχολούμαστε με πολιτικά ή άλλα κοινωνικά θέματα, τα οποία όμως έχουν φυγεί. Αυτό είναι ένα ζήτημα που ακόμη και ταμπού θα μπορούσα να πω για κάποιους. Λοιπόν, απόψε είναι μαζί μας ο κύριος Θοδωρής Σενιτόπουλος. Ο κύριος Θοδωρής Σενιτόπουλος, ερευνητής ψυχικής υγείας, όπως γράφει από κάτω από την εικόνα του, όπως το βλέπετε, και ιδρυτής του ψυχολογικού φάρου, όπως φαίνεται το σήμα πίσω από αυτόν. Φρόντισε ο ίδιος να το φτιάξει έτσι που να φαίνεται και να δώσει έμφαση, καλά έκανε. Τώρα, το τι είναι ο ψυχολογικός φάρος δεν θα μιλήσουμε απόψε. Όσοι θέλετε να ενημερωθείτε για αυτόν, μπορείτε να χτυπήσετε στο Google, στο διαδίκτυο ψυχολογικός φάρος και θα σας βγάλει. Είναι μια αστική μικροσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται με έδρα τη Θεσσαλονίκη αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, και επικεφαλής συντονιστής είναι ο κύριος Θοδωρής Ξενιτόπουλος. Αλλά πάμε να μιλήσουμε για το ψυχολογικό φάρο, αυτό εμβόλυμα το είπα. Θα μιλήσουμε για το τι πέρασε, τι οδύσσια πέρασε ο κύριος Ξενιτόπουλος και 14 χρόνια τώρα έχει κατορθώσει, περνώντας μέσα από συμπληγάδες και μετά από όλη αυτή την οδύσσια που βίωσε, με τραυματικές εμπειρίες, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, να είναι όρθιος, και όχι μόνο να είναι όρθιος, να είναι καθαρός, και όταν λέω καθαρός δεν εννοώ σωματικά καθαρός για τα ρούχα του, εννοώ καθαρός από το αλκοόλ, αλλά και να υποστηρίζει και να συνδράμει ψυχολογικά με τις δικές του παρεμβάσεις, με τις δικές του, αν θέλετε, βιωματικές εμπειρίες, γιατί αυτό το πιο σημαντικό είναι κάτι το οποίο το έχει ζήσει, δεν είναι κάτι το οποίο το λέει σε θεωρητικό επίπεδο, άλλους συμπολίτες ή να τους κατευθύνει ανάλογα που έχουν το πρόβλημα αυτό, δηλαδή πιο της εξάρτησης από το αλκοόλ. Κοινώς είναι αλκοολική. Λοιπόν, ο τίτλος της εκπομπής είναι «Αλκοολισμός, αλήθειες και μύθοι». Γιατί υπάρχουν κάποιες αλήθειες και κάποιοι μύθοι σχετικά με τον αλκοολισμό και το αλκοόλ, τους οποίους θα προσπαθήσουμε με το αποσυνό καλεσμένο να τους διαλύνουμε. Με έναν αλκοολικό, όπως ο ίδιος, όπως γράφει από κάτω, σε απεξάρτηση. Και θα αναρωτηθεί κάποιος, τι θα πει σε απεξάρτηση. Δηλαδή, είναι ακόμη αλκοολικός. Κάνει ακόμη απεξάρτηση. 14 χρόνια απεξάρτηση. Πόσο κρατάει αυτή. Λοιπόν, αυτά και όλα και άλλα πολλά θα πούμε με τον αγαπητό φίλο, εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενο, αλλά προς όλη την Ελλάδα απευθυνόμενο, Θοδωρή Ξενιτόπουλο. Λοιπόν, κύριε Ξενιτόπουλε, καλησπέρα σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που προσδοθήκατε στην πρόσκληση. Καλησπέρα, κύριε Μαστόρα, να είστε καλά. Ελπίζω να ακούγουμε καλά. Σήμερα θα πούμε πολλές αλήθειες εδώ πάνω στο θέμα αυτό το. Και βλέπετε, λίγοι άνθρωποι βγαίνουν στην κάμερα για να πούνε ότι είναι αλκοολικοί σε απεξάρτηση. Ναι, είμαι αλκοολικός σε απεξάρτηση και θα είμαι πάντα αλκοολικός μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Εντάξει. Και ο λόγος, θα το πούμε στη συνέχεια, και είναι μια κομπή που θα ταρακουνήσει όλα τα νερά, αν δεν κάνω λάθος. Θα πούμε πάρα πολλές αλήθειες. Θα ταρακουνήσει πολλά νερά. Δηλαδή και ακόμα και μερικές θέσεις ανθρώπων
οι οποίοι δεν πιστεύανε ποτέ ότι... ότι... Συγχωρητικά σας παρακαλώ. Δεν πειράζει. Ναι, εγώ φταίω. Δεν πειράζει, συμβαίνω στην εκπομπή, δεν πειράζει, δεν πέστε μας. Ωραία. Λοιπόν, θα ακουστούν αλήθειες. Ίσως σε μερικούς αλκοολικούς να μην αρέσουν. Το λέω από τώρα όμως. Σε μερικούς αλκοολικούς μπορεί να μην αρέσουν. Ή σε μερικούς που νομίζουν ότι δεν είναι αλκοολικοί και ότι πίνουν έτσι γι' αυτό. Γιατί ο αλκοολισμός είναι το νούμερο ένα ναρκωτικό στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Πολύ μετά έρχεται η ηρωίνη. Συνεχίστε. Σας ακούω. Ωραία. Μέσα από τη μέθοδο των ερωταπαντήσεων, για να το κάνουμε και λίγο έτσι πιο εύπεπτο και πιο εκλαϊκευμένο για αυτούς που μας παρακολουθούν, θα ξεδιπλώσουμε, όπως είπατε, τις δικές σας αλήθειες, γιατί αυτές είναι δικές σας αλήθειες, αλλά που θεωρώ και το λέω εκ των προτέρων ότι είναι πολύ σημαντικές και είναι αλήθειες, γιατί το είπα και προηγουμένως, γιατί τις βιώσατε, τις ζήσατε. Δεν περιγράφεται μια εμπειρία κάποιου άλλου σε θεωρητικό επίπεδο. Να σας πω κάτι, κύριε Μάστρο, να μην συγκλούμε στους διακοπτήρων. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πέστε. Μέσα από τα λόγια μου, μπορεί, είπα πριν ότι μπορεί μερικοί να μην τους αρέσουν. Αλλά ναι, θα δουν τον εαυτό τους, στα λόγια μου. Δεν πειράζει. Θα δουν τον εαυτό τους να μην τους αρέσει. Αλλά δεν είναι μόνο για αλκοολικοί, είναι και αυτοί που είναι δίπλα στον αλκοολικό. Θα τα πούμε όλα, κύριε Σεντόπουλε. Να είστε βέβαιος. Καταρχήν, επειδή είπατε ότι μπορείτε κάποιους, αυτά που θα πω απόψε, εσείς δηλαδή, που θα πείτε, θα πούμε αλήθειες που ενδεχομένως να μην αρέσουν. Καταρχήν, ξέρετε κάτι, το γνωρίζετε υποθέτω, ότι η αλήθεια πάντα πονάει. Συνήθως ενοχλεί. Αν στον άλλον πεις την αλήθεια, η αλήθεια συνήθως ενοχλεί. Ο άλλος θέλει να ακούει ωρεοποιημένα πράγματα, φτιασιδωμένα και όχι την αλήθεια. Η αλήθεια συνήθως πονάει. Άρα λοιπόν και η δική σας αλήθεια μπορεί να πονέσει κάποιος, αλλά δεν πειράζει. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε ελεύθερα, όπως είναι ο κύριος Συμπομπής, τις αλήθειες τις δικές σας, όπως τις βιώσατε εσείς. Λοιπόν, πάμε καταρχήν να ξεκινήσουμε σε προσωπικό επίπεδο. Εσείς είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος ζείτε στη Θεσσαλονίκη, εκεί έτσι γέννημα θρέμα, της περιοχής εκεί, αυτής, και αρχίζει ο εθισμός σας από το αλκοόλ σε ποια ηλικία και λοιπόν, πώς. Εδώ θα βάλουμε τους παράγοντες. Οι παράγοντες είναι ο αλκοολικός, είναι, ας το θέσουμε, επειδή είμαι ερευνητής ψυχικής υγείας και ασχολούμαι σχεδόν από το 90, να μην πω και πιο πριν, με την ψυχική υγεία και τον αλκοολισμό, είναι από την πρώτη γουλιά που θα πιείς. Ενεργοποιείται κατευθείαν το γονίδιο του αλκοολισμού στο DNA σου. Αν το συνεχίσεις, γίνεις αλκοολικός. Οπότε εγώ θα πω ότι γύρω στα 10 μου, με 11. Όταν κάποιοι άνθρωποι, για να με κάνουν άντρα, έλα, πιέσαι ένα ποτηράκι, ρε μάγκα. Καταλάβες. Και αυτά κατά λάθη θα κάνουν ακόμα αυτοί οι γονείς. Σε εισαγωγικά δολοφόνοι γονείς. Γιατί ενεργοποιούν. Ενεργοποιήθηκε τότε για μένα. Δεν πρέπει να δίνουμε ποτέ κρασί, αλκοόλ, οτιδήποτε, δεν έχουν βαθμίδες αυτά, σε παιδάκι. Απαγορεύεται για μένα. Είναι αλκοολικοί, είναι δολοφόνοι αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν, οι πατεράδες. Δηλαδή, αν κατάλαβα, συγγνώμη, για να γίνει κατανοητό, λέτε ότι σε ηλικία 10 και 11 χρονών, ναι, σας έδιναν να πιείτε ποτό? Όχι, όταν βγαίναμε έξω, όλοι το κάνουμε, το ξέρουμε πολύ καλά, δεν μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι δεν είναι. Ότι όπου πας, λένε ο πατέρας το παιδί, έλα μάγκα, πιέσαι ένα ποτηράκι. Έλα, όχι, πιέσαι ένα ποτηράκι. Για την προσωπική σας εμπειρία, εσείς... Αυτό ακριβώς είναι με εμένα, από τότε. Στα 11, ναι, ποιος ήταν αυτός που σας έδινε ποτό να πιείτε? Δηλαδή, θα αναδωθεί κάποιος να σας ακολουθεί. Αυτός που με έδινε ποτό, κύριε μου, ήταν ένας από το γονεϊκό μου περιβάλλον. Από το γονεϊκό περιβάλλον, λέτε? Φυσικά, αφού σας είπα πριν ότι... Τέλος πάντων, να μην πλατιάσουμε πάνω σε αυτό. Εντάξει, είναι σαφές, είναι κατανοητό. Και αρχίσετε λοιπόν από αυτή την τρυφερή ηλικία. Όχι. Όχι, δεν άρχισα από εκείνη την τρυφερή ηλικία. Άρχισα πολύ μετά, όταν στα 15 μου τώρα, δηλαδή κάνω τον απολογισμό μου, στα 14, 15, 16, όταν εγώ έπινα τρεις μπύρες μεγάλες, ας πούμε, δύο μπύρες, τρεις, τέσσερις, οι δικοί μου φίλοι πίνανε μισή μπύρα και ούτε. Μάλιστα. Ναι. Με τον αυτοπεποίθηση. Τα κλασικά, αυτά που λένε όλοι πάνω σε τέτοιες εκπομπές.
Κατανοητό. Αυτό που θέλω να πω όμως ότι σε εισαγωγικά θα λαμβάνετε μίλησή σας ξεκίνησε από τα 11, δηλαδή από το περιβάλλον ότι έλα πιες και σε ένα ποτήρι. Δηλαδή το θεωρούσε μαγιά. Ναι, κάθε, οι γονείς αυτό το θα τους κάνουν. Ότι το θεωρούν μαγιά. Έτσι τότε ενεργοποίησα το γονίδιο του αλκοολισμού και το είχα μέσα μου. Στο DNA υπάρχει. Και όσοι γιατροί και ψυχίες ακούν την εκπομπή, εδώ είμαι. Γιατί είμαι και δημοσιογράφος της ερευνητικής ψυχικής υγείας και πολλοί με ξέρουν κιόλας. Οπότε τότε ενεργοποιήθηκε το γονίδιο και μετά άρχισα να πίνω. Στα 20 μου χρόνια έκανα μαγαζί και άρχισα να πίνω κανονικά, αλλά όχι καθημερινά. Συνεχίσει. Μισό λεπτό. Πάμε λίγο, πήγαμε στα 20, πάμε στην εφηβική ηλικία που είναι μια κρίσιμη περίοδος πάλι για τη ζωή του κάθε παιδιού. Γιατί ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά, τα βιώσετε άλλωστε ο ίδιος, ότι στην εφηβεία υπάρχουν οι αντιδράσεις, υπάρχουν οι επαναστάσεις, υπάρχουν οι συγκρούσεις με το οικογενειακό περιβάλλον, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία συνιστούν την εφηβεία, σαν χαρακτηριστικά της ηλικίας αυτής. Εσείς λοιπόν λέτε ότι στην εφηβεία, όταν βγαίνατε έξω με φίλους να πίνετε, ενώ οι άλλοι πίνανε μία μπύρα, εσείς πίνατε δύο ή τρεις. Έτσι δεν είναι, σας ερμηνεύω σωστά. Και παραπάνω μπορεί. Και παραπάνω. Δώστε μια εξήγηση τώρα, γιατί μας παρακολουθούν γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία ή μας παρακολουθούν έφηβοι. Να για τους γονείς, να μην κάνουν το λάθος που κάνανε δική μου. Σωστό. Εσείς γιατί λοιπόν στην εφηβεία πίνατε τρεις μπύρες παραπάνω, ενώ ο άλλος συνομήλικός σας έπινε μία μπύρα όταν βγαίνατε έξω, για παράδειγμα. Και σας εξήγησα προηγουμένως ότι είναι μια κληρονομική ασθένεια, υπάρχει το γονίδιο μέσα μας. Μάλιστα. Ακόμα δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά αυτό. Mm-hmm. Αλλά επειδή μιλάω σε συνεχή βάση, καθημερινή βάση με αλκοολικούς, όλοι έχουν κληρονομικότητα. Μέχρι δευτέρου βαθμού. Λοιπόν, από τη στιγμή που ενεργοποίησα το γονίδιο, τελείωσε. Μάλιστα. Τελείωσε. Θα μπορούσε όμως, αν σας εμπνεύω σωστά, αλλιώς διαψεύστε με, θα μπορούσε, εάν ήταν άλλο το περιβάλλον, γενικότερα, έτσι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Ναι, συνεχίστε. Όχι, θέλω να θα μπορούσε, λέω, το γονίδιο αυτό να μην ενεργοποιηθεί εάν ήταν διαφορετικό το περιβάλλον που μεγαλώνατε, το οικογενειακό, το κοινωνικό, γενικότερα. Όχι, το περιβάλλον ήταν μια χαρά. Το με περιβάλλον δεν είχα δηλαδή θέματα με την οικογένεια και αυτά. Ήμουν μια χαρά. Δεν θα κάτσω να κλαφτώ ότι είχα θέμα. Αν είσαι σε ένα περιβάλλον που δεν υπήρχε ποτό, δεν υπήρχε αλκοόλ. Δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει κανένα σπίτι που δεν έχει αλκοόλ. Υπάρχει κανένα σπίτι που δεν έχει εθυλική αλκοόλ, εθανόλη, αλκοόλ. Ωραία. Πέσε με ένα σπίτι. Πάμε λοιπόν, περνάμε την εφηβεία και φτάνετε στην ηλικία των 20 ετών. Οπότε τι γίνεται τότε? Ανοίγω ένα μαγαζί, ένα καφέ και αρχινάω σιγά σιγά να πίνω. Εντάξει. Στην αρχή έπινα μια φορά. Λοιπόν, εδώ να διαχωρίσουμε λιγάκι τον αλκοολισμό. Ο αλκοολισμός είναι αυτός που βλέπουμε ο καθημερινός χρήστης. Θα τα πούμε συνέχεια αυτά, να μιλήσουμε την προσωπική σας εμπειρία τώρα. Και έχω ερωτήματα για μετά. Θα μας πείτε τι είναι ο κοινωνικός πόντος. Θα τα πούμε μετά συνέχεια αυτά. Όχι, απλά να μιλήσουμε. Εγώ δεν θα, πω, όπως θα λένε, δεν θα τα πω όπως θα λένε άλλοι για άλλες εκπομπές. Εδώ θα μιλήσουμε αλήθειες. Όχι, όλα θα τα πούμε. Απλά λίγο να μην χάνουμε τις ενότητες. Μην χάνω και εγώ τον ερμό. Να μιλήσουμε τη δική σας εμπειρία. Να ολοκληρώσουμε με εσάς και μετά θα πούμε πράγματα σημαντικά για τον αλκοολισμό και για τα ράμια. Ωραία. Όπως όλοι. Που είτε είναι ηρωίνη είτε είναι αυτό, η ηρωίνη πιο γρήγορα, το αλκοόλ άρχισε να μπαίνει μέσα μου. Από τα 20 λέτε. Από τα 20-21 εκεί, άρχισε να μπαίνει μέσα μου. Και το ήθελα και παραπάνω. Και έβλεπα, λέω πάλι πράγματα που τα έχουν πει τόσες φορές τετριμμένα, δεν θέλω να τα πω, αλλά θα τα πω. Έβλεπα ότι με έδινε χαρά, μου έδινε πιο αυτό. Okay. Αλλά είχα βάλει όριο ότι δεν πρέπει να πιω μέχρι τα δε ώρα. Και όχι κάθε μέρα. Μετά σιγά σιγά λιγοστέψαν οι μέρες, λιγοστέψαν οι ώρες και τελείωσε την υπόθεση. Ξεκινήσατε λοιπόν για να γίνετε κατανοητό, γιατί αυτό που λέτε ότι τα έχετε πει. Πήγα στη χώρα των ζόμπι, κύριε Μάστορα. Στη χώρα των ζόμπι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία παραμείωση πραγματικά. Δεν είναι πάνω, σας λέω την αλήθεια. Ναι, αποδίδει, είναι πολύ περιγραφική η έκφρασή σας. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι λέτε πράγματα τετριμμένα, δεν τα έχουν ακούσει όλοι.
να τα έχετε πει σε εκπομπές που κάνετε και στο ψυχολογικό φάρο ή σε άλλες εκπομπές. Εμείς έχουμε το δικό μας θεωρητικό κοινό, αλλά θα τα ξαναπείτε. Όχι, θέλω να καταλάβετε το ότι εγώ δεν είμαι ένας αλκοολικός ο οποίος θα μαζίσω τα λόγια μου. Θα τα πω όπως είναι. Να τα πείτε, αυτά σας λέω. Μισό λεπτό. Μένουμε λοιπόν στα 20. Ξεκινάτε, λέτε στην αρχή, πήρατε λιγότερο. Λέγατε ότι δεν θα πιω συγκεκριμένες ώρες. Δώστε έμφαση σε αυτό, γιατί επηρεάζεται πολύς κόσμος. Και φτάσατε σε ένα σημείο να παραβιάζετε. Ναι, είχα φτάσει σε ένα σημείο που έλεγα ότι δεν πρέπει να πιω, δεν είναι σωστό να πιω από τώρα. Έχω μαγαζί, πώς θα λειτουργήσω μέσω μαγαζί. Εντάξει. Ναι. Αυτή τη στιγμή που άρχισα να πίνω το αλκοόλ, άρχισα να πίνει στο αίμα μου, σιγά σιγά άρχισα να μειώνονται, σας είπα, οι μέρες που έπινα. Μετά άρχισα να μειώνονται οι ώρες. Το μεσολαβό χρονικό διάστημα. Ναι, μέσα 4-5 χρόνια άρχισαν όλα αυτά να μειώνονται. Μέρες, ναι. Ώρες, τα πάντα. Ναι. Και ενώ λοιπόν ξεκινήσατε να πούμε ενδεικτικά, ξεκινήσατε να πίνετε, ξέρω εγώ, 5 ποτά την ημέρα, λέω ενδεικτικά το ένα αριθμό, έτσι δεν είναι. Λέω εγώ τώρα. 5 ποτά τι είναι. Ε? Τι είναι το 5 ποτά, δεν κατάλαβα. Λέω, ενώ ξεκινήσατε να πίνετε μια συγκεκριμένη ποσότητα, προσδιορίσετε την εσείς. Ξεκινήσατε, ξέρω εγώ, αρχικά να πίνετε τι. Τι και πόσο. Ποσότητα, λέω, ενδεικτικά. Έπινε από όσο όλοι οι κανονικοί άνθρωποι, λίγο παραπάνω όμως, εντάξει. Ναι. Λίγο παραπάνω. Αυτό το λίγο παραπάνω είναι λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Ναι, ναι. Γιατί υπήρχε το κονίδιο μέσα, άρχισε να γίνεται λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Ναι. Και στο τέλος έγινε αυτό που σας περιγράφω. Ο απόλυτος αλκοολικός. Αυτό είναι σταδιακά, λέτε, έτσι. Ναι, σταδιακά γίνονται. Γι' αυτό ήθελα να πω πριν κάτι και με διακόψατε. Ότι... Πέστε το τώρα. Ωραία, λοιπόν, ο αλκοολισμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Μπορεί και τρεις. Λοιπόν, ο ένας είναι ο αλκοολικός που πίνει σε καθημερινή βάση. Mm-hmm. Ο άλλος είναι ο αλκοολικός ο οποίος πίνει, που λέγεται υπέρμετρος αλκοολικός. Αυτός που θα πιει μια φορά το μήνα, μια φορά το εξάμηνο, αλλά θα πιει μέχρι να σκάσει. Μέχρι να γεμίσει η καζάνα μου, η δικιά μου τότε. Mm-hmm. Αυτό με μαθηματική ακρίβεια όμως, μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στον καθημερινό αλκοολισμό. Και εδώ πέρα έρχεται το ερώτημα, πώς καταλαβαίνω εγώ αν είμαι αλκοολικός. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ θα το πούνε. Εγώ είμαι αλκοολικός, εγώ είμαι μια χαρά. Υπάρχει μεγάλη χειριστικότητα λόγου στους αλκοολικούς. Λόγου, δηλαδή μπορεί να σε πείσουν ότι δεν πίνουν ενώ αυτοί πίνουν τα τερά τους. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν αλλιώς άμα δεν πίνουν. Όπως εγώ. Λοιπόν, υπάρχει άρνηση. Άρνηση στους ανθρώπους που πίνουν αλκοόλ. Και σας είπα και πριν ότι είναι το νούμερο ένα ναρκωτικό, ε. Γιατί μετά έρχεται η βία. Πολύ μετά. Συνέχεια αυτά. Μείνετε στη δική σας περίπτωση τώρα. Περιγράψτε το αλκοολισμό είναι, αν θα μπορούσα να πω κάποιον, που παίρνει τηλέφωνο, λέω, άμα θα κάνεις μια μέρα και σου πω εγώ, θα πιεις ένα, άντε, και δύο ποτηράκια, μπορείς να σταματήσεις. Αν μπορείς να σταματήσεις, δεν έχεις πρόβλημα, φίλε. Πιο απλά μπορώ να το πω. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, λέτε εσείς ότι για να καταλάβει κάποιος ένα είδος αυτοδιαγνωστικό, ένα τεστ αυτοδιαγνωστικό, για να καταλάβει κάποιος αν έχει πρόβλημα εξάρτησης, λέτε εσείς ένα άτυπο... κλασικό έτσι, τεστ, ότι εάν πιεις δύο ποτά... Θα του πω. Μου λέει δεν είμαι αλκοολικός, δεν έχω πρόβλημα. Οκ, μπορεί να πιεις όταν θα βγεις ένα ποτηράκι κρασί. Άντε, εγώ σου βάζω και δεύτερο. Και να πεις τέλος, δεν πίνω άλλο. Κάτω από, προσέξτε όμως, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Εννοείται, ναι. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, τότε θα σου πω δεν είσαι αλκοολικός. Άλλο είναι το να πιει μια μέρα ο ένας άνθρωπος και να τσουρώσει και να μεθύσει και να πει «Ωχ, τι έπαθα». Εδώ μιλάμε για αλκοολισμό, για εξάρτηση. Μην το μπερδεύουμε τον κοινωνικό πότι. Όχι, θα τα πούμε μετά για τον κοινωνικό πότι. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο σε εσάς, γιατί η ιστορία σας μας ενδιαφέρει για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μιλάτε πρόσωπο στην κάμερα. Εσείς λοιπόν φτάνετε σε ένα σημείο, σε ποια ηλικία, στα 25, πόσα χρόνια, 4-5 χρόνια, στην καθημερινή χρήση, πόσα χρόνια.
Γύρω στα 5 με 6 χρόνια αρχίζω και γίνομαι καθημερινός χρήστης. Και πλέον φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορείτε να λειτουργήσετε. Όχι, λειτουργούσα κανονικά. Ήμουν καθημερινός. Με αγόλ. Όχι, ήμουν καθημερινός χρήστης εγώ, αλλά δεν ήμουν ο καθημερινός χρήστης που έπινα, όπως έγινε αργότερα, από το πρωί, από την ώρα που τα ξυπνούσα. Καταλάβετε. Στην αρχή πίνατε καθημερινά, αλλά όχι από το πρωί. Όχι από το πρωί. Προσπαθούσα το πρωί να κρατηθώ. Στο διάστημα αυτό ήσασταν λειτουργικός στις υποχρεώσεις, στις επαγγελματικές, στις κοινωνικές, στις οικογενειακές, στις διαπροσωπικές σχέσεις σας, ήσασταν λειτουργικός? Όχι, καθόλου. Και αν ναι, με αλκοόλ ή χωρίς αλκοόλ? Όχι, καθόλου. Δεν ήμουν καθόλου λειτουργικός. Δηλαδή, η δουλειά μου ήταν νύχτα. Ναι. Ξυπνούσα το μεσημέρι, έκανα πάω στο μαγαζί. Έπρεπε μετά σε λίγο, μετά από 5 ώρες να πιω. Έκανα υπομονή αυτές τις 5 ώρες ξανά. Και αυτό γινόταν για χρόνια, για 23-24 χρόνια. Στη χρήση. Δηλαδή, για να καταλάβω, για να γίνετε λειτουργικός μετά από αυτή την πενταετία που είπατε, που αρχικά δεν πίνατε το πρωί και μετά αρχίσατε και πίνατε από το πρωί, έπρεπε για να γίνετε λειτουργικός στοιχειοδός, έπρεπε να πιείτε. Διαφορετικά δεν μπορούσατε να λειτουργήσετε. Σας ερμηνεύω σωστά. Αυτό είναι το νούμερο ένα των αλκοολικών. Πώς εγώ από τη στιγμή που έχω τρεμούλες, έχω στερητικά, μπορώ να λειτουργήσω? Δεν μπορώ. Πρέπει να πιω για να λειτουργήσω. Άρα πρέπει να πιω για να λειτουργήσω. Πρέπει να βαρέσω την ένεσή μου, την ενέση μου, αλλά από εδώ. Δεν έχει διαφορά. Να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να θεωρηθεί αφελές για ένα που δεν είναι μοιημένος όπως η συζήτηση. Το ζήσατε, αυτό είπα πριν. Λέει, ωραία, ξεκινάω λοιπόν ότι για να είμαι λειτουργικός πρέπει να πιω. Ερωτώ εγώ που δεν γνωρίζω ή γνωρίζω και κάνω όπως δεν γνωρίζω. Αυτή η ποσότητα για να είσαι στοιχειοδός λειτουργικός καθημερινά ή με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται σταδιακά ή παραμένει η ίδια? Δηλαδή, αν σήμερα για να είμαι λειτουργικός πρέπει να πιω 5 ποτά, λέω εγώ ενδεικτικά, έτσι, υπόθεση εργασίας δική μου είναι, μετά από 6 μήνες τα 5 ποτά θα έχουν γίνει 10. Συνεχώς αυξάνεται η ποσότητα. Συνεχώς αυξάνεται η ποσότητα. Δεν υπάρχει συνεχώς. Και ώσπου απάντησα στην ερώτησή σας, ώσπου έφτασα στο σημείο να κλείσω τα μαγαζιά που είχα κάνει 3 μαγαζιά και, ναι. Και 7 χρόνια να μην μείνω μέσα στο σπίτι μου, και το μόνο που έκανα ήταν να πίνω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εσείς φτάσατε σε ένα σημείο που πλέον με οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ δεν μπορούσατε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας, στις επαγγελματικές, στις οικογενειακές, στις κοινωνικές, στις διαπροσωπικές? Όχι. Τίποτα, σας είπα πριν. Ένα ζόμπι ήμουν. Ένα ζόμπι. Ξυπνούσα για να πιω, να γεννήσω, ναι, και κοιμόμουν. Κύριε Παναστόρα, μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει πιει μπλε ενόπνευμα, έχει πιει κολόνια, έχει πιει aftershave. Εντάξει. Και δεν τρέπομαι. Να με κοιτάνε οι αλκοολικοί ή αυτοί που νομίζουν ότι έχω πρόβλημα. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί να πιείτε κολόνια και ενόπνευμα? Όταν δεν βρίσκεις, θα πιείς πάντα. Ό,τι περιέχει αλκοόλ. Ωραία, εμένα, εγώ λένε ότι πολλοί ότι έπρεπε να φτάσω πάτο. Εγώ δεν έφτασα πάτο. Με πήρε η γη και με ρούφηξε και με πέταξε. Γι' αυτό και έγινα μετά έρευνα της ψυχικής υγείας σε όλα. Το τι με οδήγησε στον αλκοολισμό και όλα αυτά. Τα οποία, όπως είπα και εγώ, τα λένε σε όλες τις εκπομπές και δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή όπως κάνουν όλα τα άλλα κανάλια. Σε εσάς θέλω να μιλήσω ελεύθερα. Θα πείτε ό,τι θέλετε χωρίς περιορισμό και δεν πρόκειται να λογοκριθεί τίποτε, γι' αυτό να είστε βέβαιος, έτσι, στο υγειό μου. Πέστε μου κάτι. Αυτά τα 7 χρόνια που φτάσατε να μην ασχολείστε με τίποτε και να είσαστε όλη την ημέρα, δηλαδή από το που θα ξυπνούσατε, να ψάχνετε να βρείτε αλκοόλ. Όχι, δεν έψαχνα. Σηκωνόμουν ό,τι ώρα ήταν, πήγαινε, έπαιρνα 8-10 κιλά κρασί, ρετσίρα, ό,τι να είναι, και καθόμουν σπίτι. Αυτό. Και αυτό γινόταν καθημερινά. Εννοείται. Λοιπόν, επιπτώσεις αυτής της συμπεριφοράς καταρχήν επαγγελματικές. Επάγγελμα τέρμα. Δεν μπορούσα να το συζητήσω. Έκλεισα όλα τα μαγαζιά μου. Ναι. Χώρισα με την οικογένειά μου. Δηλαδή, καταστράφηκε ο γάμος μου. Δεν τρέπομαι να τα πω. Όχι, δεν τρέπομαι να τα πω. Ξέρετε γιατί?
γιατί με ακούνε πολλοί άνθρωποι. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Ναι. Καλά με έκανε και με χώρισαν και έφυγα. Αλλά και πάλι δεν κατάλαβα ότι επειδή χώρισα, οκ. Okay. Χώρισα με την οικογένειά μου, καταστράφηκα σε όλα. Σε όλα. Και το μόνο που με νοιάζει ήταν να πιω. Είναι φοβερή εξάρτηση. Είναι η πιο δυνατή εξάρτηση και μετά θα σας πω τον λόγο. Για αυτούς τους ανθρώπους που με ακούνε, αν δεν κλείσανε το κανάλι τώρα. Θα τα πούμε. Δεν πρόκειται να μας ακούνε. Λέτε καλά κάνα και σας χώρισε. Φυσικά. Αναφέρεστε στη σύζυγό σας, έτσι. Ναι, φυσικά. Δηλαδή, αναγνωρίζετε ότι στο στάδιο που είχατε φτάσει δεν μπορούσε να λειτουργήσετε ως οικογένεια πλέον, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούσαν να σας ανοιχθούν. Όχι, όχι να με ανοιχτούν. Φυσικά, ποιος θα μπορούσε να κάτσει με έναν άνθρωπο ο οποίος εγώ είχα θυμό, αλλά δεν σηκώνα χέρι. Αλλά πάλι, ήμουν ένας άνθρωπος το οποίο το με νοιάζει, λοιπόν, να καταλάβετε μερικά πράγματα. Λοιπόν, το έχω πει κάτι φορά. Λοιπόν, ένας αλκοολικός, μάνα, πατέρα, γυναίκα, παιδιά, οικογένεια, τα πάντα, είναι όλα, ξέρετε πού, σε ένα μπουκάλι. Το μπουκάλι είναι αυτά. Πρώτα έχει το μπουκάλι αξία και μετά όλα τα άλλα. Σκληρό αυτό που λέω και αυτοί που με ακούνε μπορεί να μην τους αρέσει, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, εγώ δεν θα δω ένα χαδίψω τα αυτάκια. Όλα ήταν η μπουκάλα. Μετά ήταν η οικογένεια, η μάνα, ο πατέρας, ο αδερφός, η γυναίκα, το παιδί μου, η κόρη μου. Πρώτα ήταν η μπουκάλα. Μάλιστα. Σας ακούω πραγματικά έτσι. Βλέπω και κάνετε και υπάψεις. Συγκλονισμένος. Όχι, και πού είστε, είναι... είστε ακόμα. Λοιπόν. Και αναρωτιέμαι και λέω. Αυτοί που ήταν γύρω σας στο περιβάλλον. Ναι. Το όποιο περιβάλλον. Το οικογενειακό, το φιλικό. Διότι δεν μπορεί να μην είχατε φίλους και λοιπά. Τότε είχα πολλούς φίλους. Τότε δηλαδή δεν φίλους που είχα. Και το οικογενειακό περιβάλλον. Το οικογενειακό περιβάλλον, δυστυχώς ή ευτυχώς, και την εποχή μέσα πολύ χάλια, τώρα φυσικά είναι όλα καλά, δόξα τω Θεώ, και την εποχή ήταν πάρα πολύ χάλια με το οικογενειακό περιβάλλον, όλα πηγαίνανε μάλλον να... Υπήρχε η άρνηση, αυτός ο εγωισμός που έχουμε εμείς οι αλκοολικοί, και λέω εμείς γιατί ακόμα είμαι αλκοολικός. Μπορεί να είσαι 14 χρόνια καθαρός, αλλά είμαι αλκοολικός. Αυτός ο εγωισμός, ότι εγώ δεν πίνω πολύ, μια χαρά είμαι, άσε τώρα τι λες. Ήθελα να ρωτήσω, αν το περιβάλλον γενικότερα, το όποιο περιβάλλον, αφού σας είδε που είχατε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, αν πήρε πρωτοβουλία... Ξέρω τι πάνε να πείτε. Και εγώ ξέρω ότι απαντήσετε, πρέπει να την κάνω ερώτηση. Ωραία, αν πήρε πρωτοβουλία, ξέρω ότι απαντήσετε. Λοιπόν, αν πήρε πρωτοβουλία, να σου πει, ρε Θόδωρε, δεν πάει άλλο. Σε μια φάση που είσαι νυφάλιος το πρωί όταν ξυπνάς. Δεν πάει άλλο. Πάμε για απεξάρτηση. Τι απαντάτε λοιπόν σε αυτό? Να πας εσύ Μάστορα. Εγώ μια χαρά είμαι. Θυμίζει τίποτα στους ανθρώπους που μας ακούνε, που έχουν δει γύρω τους αλκοολικούς? Σημαίνει ότι ο αλκοολικός δεν αποδέχεται ούτε παραδέχεται ότι είναι αλκοολικός και ότι έχει ανάγκη από θεραπεία, από απεξάρτηση. Ενώ μέσα του ξέρει, δεν θέλει να αποδεχθεί. Υπάρχει αυτό το εγώ, βγαίνει το εγώ στην επιφάνεια. Υπάρχει άρνηση. Μεγάλη άρνηση. Και να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ τώρα. Ναι, σας διέκοψα, συγγνώμη. Υπάρχει μεγάλη άρνηση. Ναι. Και όχι, πες εσύ στην ερώτηση. Το ότι υπάρχει άρνηση το είπα και πριν. Σας είπα. Εσείς κύριε Μάστορα είστε αλκοολικός. Εγώ μια χαρά είμαι. Εγώ πίνω λίγο. Απαντάτε εσείς. Ναι. Απαντούσα τότε εσείς, έτσι δεν είναι? Τι. Και ρωτώ εγώ τώρα. Δικό μου ερώτημα. Εσείς λέγατε είστε μια χαρά. Το περιβάλλον σας γενικότερα, δεν προσδιορίζω ποιο περιβάλλον, διαπιστώνει ότι εσείς πλέον έχετε φτάσει, έχετε πέσει στα πατώματα, πώς το λένε, κάτω. Τελειώνετε βιολογικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, συστηματικά. Και λέει ότι το βουτάμε τον Θοδωρή, τον βουτάμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, και τον πάμε σε ένα κέντρο απεξάρτησης. Λοιπόν, κύριε Μάστορα, ακούστε λιγάκι.
Εδώ υπάρχει το εξής φαινόμενο. Τι θα συνέβαινε την περίπτωση αυτή, αν είσαι κάτι τέτοιο. Θα πω κάτι. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση που λέτε εσείς, η οικογένεια, ειδικά όταν πρόκειται για νεαρά άτομα, επειδή εδώ στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πολλά χρόνια πίσω, η οικογένεια, ενώ ξέρει το παιδί της έχει θέμα, έχει πρόβλημα, προσπαθεί να το κρύψει. Δεν πρέπει να το μάθουν. Τι θα πει ο κόσμος. Και τι κάνει. Έχουν έναν ελέφαντα, ένα τεράστιο τέρας μέσα στο σπίτι τους, το οποίο κάνει θόρυβο κάθε μέρα και προσπαθούν να κρύψουν τον ελέφαντα μέσα στο σπίτι. Δεν κρύβεται ο ελέφαντας. Εγώ ήμουν ο ελέφαντας. Προσπαθούσαν να με κρύψουν. Καταλάβατε. Αυτό κάνουν οι οικογένειες. Επιμένω όμως εγώ στην ερώτηση, μάλλον δεν είναι κατανοητός. Ας υποθέσουμε ότι έναν αλκοολικό του δικού σας σταδίου που είχατε φτάσει στο τέλος, πιο κάτω στον πάτο του πιθαριού, τον έπαιρνε η οικογένεια τότε ή οι φίλοι, δεν ξέρω ποιοι, έτσι, τα παιδιά του, οποιοςδήποτε. Και τον πήγαιναν με το ζόρι, του τα πει η έκφραση, τον τζουβάλιαζαν και τον πηγαίναν σε μια μονάδα για απεξάρτηση. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό κύριε Ερμπάσκορα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι, αυτό θέλω να ακούσω. Δεν γίνεται, γιατί αν δεν έχει αποδοχή, γιατί η αλκοολική, δυστυχώς εμείς οι αλκοολικοί, δεν υπάρχει νομοθεσία η οποία να προβλέπει ότι είσαι αλκοολικός, θα πρέπει να κλεισίσει σε κάποια δομή. Αν εγώ δεν αποδεχτώ και με πάνε με τσουβαλιάσουν, όπως είπες, εγώ με το που θα βγω, γιατί 15 μέρες, 10 με 15 μέρες, μας ακούνε τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Εγώ σε 10-15 μέρες που θα βγω, πάλι θα πιω. Πρέπει να το αποδεχτώ 101-102% ότι έχω θέμα. Αυτό που περνάτε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα αυτή τη στιγμή. Θέλω να μείνω μέσα σε αυτό. Δηλαδή, εάν ο αλκοολικός δεν πιστεί ο ίδιος ότι έχει πρόβλημα, δεν το αποδεχτεί δημόσια και ότι χρειάζεται απεξάρτηση και θεραπεία, όσες φορές και να τον πάνε, σε όποια ρήματα και να τον πάνε, είναι δώρον άδωρον. Αυτό δεν λέτε. Εννοείται. Αν δεν έχει αποδοχή ότι έχω θέμα, ναι. Αλλά αποδοχή, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει παγίδα. Εδώ υπάρχει μια παγίδα στους αλκοολικούς και την οικογένειά σου. Ναι, έχω πρόβλημα, πρέπει να γίνω καλά. Όχι. Θα γίνεις καλά για σένα. Όχι γιατί σου είπε η μαμά σου, σου είπε η γιαγιά σου, σου είπε ο παππούς σου, σου είπε η γυναίκα σου ότι έχεις θέμα. Εσύ πρέπει να καταλάβεις ότι έχεις θέμα. Θα γίνεις καλά για σένα. Πρώτα για σένα και αυτό θα γιατί εκτύπωση σε όλους. Είναι άλλο είδος αποδοχή αυτό. Αποδοχή δεν το κόβουμε γιατί μας είπανε ότι πίνουμε πολύ. Το κόβουμε γιατί καταλάβαμε ότι πλέον δεν πάει άλλο. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Για κανέναν άλλον. Μόνο για τον εαυτό σου. Θα ρωτήσω κάτι άλλο εμβόλυμα σχετικά με αυτό. Το αλκοόλ δεν έχει επιπτώσεις μόνο στον ψυχισμό και στο ότι σε κάνει δυσλειτουργικό και δεν μπορεί να, αποκτήσει υποχρεώσεις επαγγελματικές κτλ. Έχει επιπτώσεις και στη σωματική υγεία. Διαγνώστηκε λοιπόν ένας αλκοολικός με μια σοβαρή πάθηση. Κύρωση του ύπατος, λέμε ενδεικτικά. Ή οτιδήποτε άλλο. Παγκρεατίτιδα. Αναφέρω ενδεικτικά. Τι θα γίνει, δεν θα σταματήσει. Λοιπόν. Όχι, δεν θα σταματήσει. Έχετε εμπειρία. Πέστε μας. Δεν θα σταματήσει, όχι. Ή θα σταματήσει για λίγο μέχρι να γίνει καλά. Θα γίνει καλά και θα ξαναρχίσει. Ναι, για να γίνει λίγο καλά, να ερεμήσει το σηκώτη που λέτε. Το σηκώτη είναι το τελευταίο που χτυπάει. Ο αλκοολικός τώρα, και ίσως να τρομάξουν μερικούς, ανακοπές, εφράγματα, εγκεφαλικά, από το αλκοόλ. Δεν υπάρχει χειρότερο ναρκωτικό. Πάρε το χαμπάρι, μπάγκες. Όχι άλλο λέω. Ανακοπές και εγκεφαλικά μπορεί να πας μια και έξω. Έφυγες, πέθανες, τελείωσε. Ναι, εσείς όπως είπατε. Αν αρρωστήσει. Δεν περιμένουμε την κύρωση ύπατος. Αυτό μπορεί να γίνει να πας σε αυτό και να κοιτάξεις τρασεμινά σου. Να κάνεις μια εξέταση, εντάξει. Ωραία, αν αρρωστήσεις λέω. Και ο αλκοολικός και πάει την νοσηλευτή, θα συνεχίσει να πίνει. Ναι, είναι πιο δυνατό από αυτό. Το αλκοόλ είναι πάντα πιο δυνατό. Και από την αρρώστια. Όχι θες. Πέστε μου κάτι, έχετε μια προσωπική εμπειρία. Το έχουμε συζητήσει κατηδίαν, αλλά εγώ το πω, επειδή δεν μας άρεσε τα λόγια, σας τα λέτε δημόσια. Είχατε πάει για απεξάρτηση σε μία δομή. Θέλετε να πείτε και φύγατε από εκεί, γιατί, πώς πήγατε και γιατί φύγατε. Θέλω να το πείτε, να τα ακούσει ο κόσμος. Όχι, κοιτάξτε, εγώ ήμουνα 2,5 μήνες καθαρός. Και πήγα στο 18 και άνω, στο Δαφνί. Έκασα ούτε ένα μήνα και τσικώθηκα έφυγα.
Δεν μπορούσα το ομαδικό. Γιατί ο κάθε αλκοολικός δεν είναι ίδιος. Εδώ κάνω το λάθος πολύ. Ο κάθε αλκοολικός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, έχει τη δικά του ψυχοσύνθεση, το δικό του ταπεραμέντο, τα δικά του βιώματα. Δεν μπορώ εγώ αλκοολικός και εσύ μάστο αλκοολικός να σε πιάσω και να, λέμε, και να λέω σε όλους και στους δύο τα ίδια. Καθένας είναι διαφορετικός. Μάλιστα. Και φύγατε από το 18 άνω. Και συνέχισα μόνος μου. Και θα... Εδώ αυτό, το πιο κρίσιμο ερώτημα και κομβικό πιστεύω αυτή τη κουβέντα. Μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που είτε είναι αλκοολικοί, είτε οικογένειες μελών που μέλη τους είναι, έχουν, θεωρούνται αλκοολικοί. Εσείς έχετε τώρα 14 χρόνια, 14 δεν έχετε. Ναι. Τα μετράτε και τις ημέρες νομίζω μετράτε και τις ώρες. Μέχρι πριν χρόνια, ναι, τώρα πριν τα χρόνια μετράω. Μου είχατε πει ότι μετράτε μέχρι και τις ημέρες και τις ώρες, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν σας είχα πει τέτοιο πράγμα. Σας είχα πει στις αρχές, τα πρώτα χρόνια μετρούσα τις ημέρες και τις ώρες, ναι. Τώρα, μετά τα χρόνια, έχετε πόσα, 14? Ναι. 14 ολόκληρα χρόνια που δεν έχετε βάλει ποτό στο στόμα σας. Ναι ή όχι? Και εμάς τώρα, υποτροπή, αν θα πιω εγώ έστω και μια γουλιά, έκανα υποτροπή. Και υποτροπή, για να το θυμούνται αυτοί που θέλουν να κόψουν, να είναι σίγουροι ότι θα κόψουν. Γιατί η υποτροπή θα είναι 8 φορές χειρότερη. Δηλαδή, αν κάνουν υποτροπή και ξαναπιούνε, θα πέσουν πιο βαριά στον αλκοολισμό. Δηλαδή, εκεί είναι ο θάνατος. Πολύ χειρότερα από ό,τι. Δεν είναι ο θάνατος ο δικός τους μόνο, είναι και ο θάνατος των γύρω τους. Mm-hmm. Γιατί όταν έχουμε έναν αλκοολικό, είναι αλκοολική και η οικογένεια είναι αλκοολική. Γιατί ζουν τη ζωή ενός αλκοολικού και κάνουν λάθος οι μερικές οικογένειες. Εμένα, όταν έπεφτα κάτω και ήμουν στις λάσπες, κοιμόμουν κάτω έξω με τα κρύα και αυτά, ερχόταν η μάνα μου, ερχόταν ο αδερφός μου και με μαζεύαμε, βάζα στο κρεβατάκι μου, ξυπνούσα εγώ την άλλη φορά, μια χαρά. Όχι, θα τους αφήσει εκεί για να καταλάβουν. Δεν με αφήσαν εκεί, ίσως να το πέρα πιο γνωρίς χαμπάρι. Σκληρό δεν είναι αυτό όμως που λέτε? Σοβαρά μιλάτε? Ήταν καλύτερο αυτό που τους έκανα εγώ? Όχι, εγώ ρωτάω. Να σας αφήσουν εκεί λέτε? Έπρεπε να με αφήσουν εκεί, ναι. Εκεί, να μέσα στις λάσπες, μέσα στα βιπ. Εκεί να κοιμηθείς στις λάσπες μέσα στο κρύο έξω. Άμα με φέρεις στο σπίτι μου με τσουβαλιά και με φέρετε σπίτι, με βάλετε το κρεβατάκι, με σκεπάσετε, μια χαρά. Μάλιστα. Είναι η δική σας βιωματική εμπειρία την οποία την καταθέτετε και σας ακούω με τη σκεφτική ευλάβεια. Δεν είναι... Το ξέρεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω άλλο όμως πριν. Πώς ο Θοδωρής ο Ξενιτόπουλος, αφού δεν απέδωσε το 18 άνω, που όπως είπατε είναι ομαδική εκεί πέρα η απεξάρτηση, και μετά από ένα μήνα σηκωθήκατε και φύγατε και μάλιστα... Δεν είναι ότι δεν απέδωσε. Εγώ ήθελα να φύγω. Εσύ, σε εσά δεν απέδωσε. Όχι, ήμουν καθαρό ήδη όταν πήγα. Ναι, πώς είστε καθαρό? Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Αφού είστε καθαρό, γιατί πήγατε? Γιατί ήθελα, το είχα μέσα μου τόσο βαθύ ότι πρέπει να μάθω κι άλλα. Γιατί σα είπα, από το 90 αρχνούμε με την ερευνητική ψυχική υγεία. Αισθανόσασταν μήπως και μια ανασφάλεια ότι θέλω κι άλλη ενίσχυση και βοήθεια και δωράκιση? Ναι. Τώρα που μου το λέτε, ναι, ίσως θα ήθελα λίγο παραπάνω να θωρακιστώ, να μάθω μερικά πράγματα. Αν τελικά δεν έμαθα τίποτα. Μάλιστα. Και άλλο ένα ερώτημα που θα σας έκανε κάποιος ο οποίος είναι αλκοολικός ή ένας που έχει στην οικογένειά του ένα μέρος αλκοολικό. Καλά, αφού δεν πήγες στο 18 άνω, πού πήγες? Σε κλινική στην Ελβετία, σε κλινική στην Αγγλία, σε ιδιωτική κλινική όπου εδώ? Όπου και να πας, όπου και να πας. Ναι. Όπου και να πας. Πώς απεξαρτήθηκες? Διότι ξέρουμε ότι απεξάρτησα το αλκοόλ. Το ξέρω από άλλες εκπομπές. Κύριε Μάστορα, έχω βγει σε πάρα πολλές εκπομπές. Κύριε Μάστορα, έχω βγει σε πάρα πολλές εκπομπές των Αθηνών, τα κανάλια, και το έχω πει. Πες τα πάλι, δεν πειράζει, δεν σε έχω ακούσει όλοι. Εμείς εγώ το δικό μας κοινό. Ωραία, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ και λατρεύω την περιοχή σας εκεί, γιατί έχω πάει πάρα πολλές φορές να έχω καλέσει. Λοιπόν, εγώ μια μέρα πήγα να πιω. Εγώ δεν ήθελα να κόψω το αλκοόλ. Δεν ήθελα να κόψω αλκοόλ. Έχασα σε ένα μαγαζί, παρήγγειλα τη ρετσινούλα μου και πάω να αρχίσω να πίνω. Να γεμίσω.
Άρα βάζω τη ρετσίνα στο ποτήρι και το ποτήρι δεν μπορούσα να το σηκώσω από το χέρι μου. Ξαναπροσπάθησα, δεν γινόταν τίποτα. Ξαφνικά ένιωσα ένα πράγμα έτσι, να πέφτω κάτω, όχι να πέφτω κάτω, δηλαδή να λυγίζει το σαν να είχα πάρει 30 Ζάναξ, να σου δώσω να καταλάβεις. Ναι. Να λάψουν όλα, να σηκωθώ να περπατήσω, να πληρώσω, να σηκωθώ να περπατήσω και σαν να μην είχα παπούτσια. Σαν να αιωρούμουν. Και ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πίστευε τόσο πολύ στη θρησκεία. Εντάξει, και δεν θέλω να το παίξω τώρα, καλός χριστιανός. Όταν ήρθα σπίτι, έγραψα πάνω στην καντήλα ότι από εδώ και πέρα, αφού με βοήθησε ο Θεός να κόψω το αλκοόλ, θα πρέπει να επιβληθώ στα πάθη μου και να αφοσιωθώ αποκλειστικά και μόνο στη βοήθεια των συνανθρώπων μου. Αυτό μου έδωσε μεγάλη δύναμη. Και συνεχίζω να το κάνω τώρα. Είπα, δεν χαϊδεύω αυτάκια. Εγώ δεν χαϊδεύω αυτάκια, γιατί εγώ δεν είμαι κέντρο απεξάρτησης να έρθουν σε μένα και μετά να κάνουν υποτροπή, να τους ξαναπάρω, να τους πάρω 15-20 χιλιάρικα. Όχι, μια φορά σου δίνεται ευκαιρία. Σε μένα. Έλα, υπάρχει μια αντίθεση θα που λέτε. Επιτρέψτε μου. Λέτε ότι η απεξάρτηση από το αλκοόλ είναι πολύ πιο, μάλλον δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ γιατί το έχω ακούσει από άλλες συνεντεύξεις με ανθρώπους με ναρκωτικά κτλ. Συμφωνούν ότι πιο εύκολα απεξαρτάσαι από την ηρωίνη παρά από το αλκοόλ. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό? Λοιπόν, επειδή σε μιλάω και με πάρα πολλά που κάνουν παιδιά που κάνανε χρήση ηρωίνη, να σας πω ένα παράδειγμα. Τα παιδιά που κάνουν χρήση ηρωίνης και έχουν βγει στην απεξάρτηση, είναι στην απεξάρτηση, όταν κόψουν τη χρήση, απλώς κόβουν χρήση. Βγάζουν τα στερητικά τους, τα οποία είναι ίδια με το αλκοόλ, από 4 μέρες ως μια εβδομάδα, και μετά δουλεύουμε να δουλέψουμε με τον εγκέφαλό τους. Ο αλκοολικός, όταν είναι τελευταίο στάδιο, δηλαδή σηκώνει το πρωί και αρχίζει τα τρέμουλα, και από άμα δεν βγει. Όπως εσείς δηλαδή. Ναι, εννοείται. Για μένα μιλάμε. Και για όλους. Ναι. Όχι, ναι, ναι. Αν αρχίσει τα τρέμουλα, δεν μπορεί να κόψει το αλκοόλ απότομα. Δεν απαγορεύεται. Εσείς πώς το κόψετε? Αυτό είναι η απορία τώρα. Κύριε, σας είπα και πριν. Προσπάθησα το δικό μου το πρόβλημα. Προσπάθησα πολλές φορές να το εκλογικεύσω. 5-6 χρόνια να το εκλογικεύσω. Πώς έγινε εμένα αυτό? Δεν ήθελα να κόψω. Δεν θα κάσω να μπω στη διαδικασία το πώς το έκοψα. Δεν ξέρω πλέον. Μια ανώτερη δύναμη. Μάλιστα. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Κουράστηκα. Είχα πάει το μυαλό μου πώς έγινε αυτό. Δηλαδή, λογικά, μάλλον εκλογικευμένα, δεν ερμηνεύεται. Δηλαδή, δεν είχατε στερητικά συμπτώματα, δεν είχατε... Τίποτα. Λίγα. Πολύ λίγα. Δεν ερμηνεύεται. Πολύ λίγα. Δεν ερμηνεύεται. Και παραμένετε 14 χρόνια καθαρός, έτσι δεν είναι? Ναι, κύριε. 14 χρόνια καθαρός, ένας άνθρωπος ο οποίος έπινε ό,τι έβρισκε. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τις οικογένειες, να θέσουμε μερικά πράγματα. Δεν θα μιλήσουμε για τις οικογένειες. Καταρχήν να μιλήσουμε... Τώρα θα πάμε σε διάλειμμα. Ωραία. Μετά το διάλειμμα θα πάμε... Πέστε από τώρα, θα πούμε μετά το διάλειμμα, να το ξέρω πάνω. Γιατί θέλετε να μιλήσουμε το διάλειμμα? Καλύτερα να μην πω τίποτα, γιατί ήδη καταλάβανε με τι έχουν να κάνουν. Και από κάτω από τα σχόλια μπορεί να με βρίσουν κιόλας και ένα πρόβλημα. Όποιος με βρίζει, να με βρίζει με το όνομα τεπώνυμό μου που λένε. Πάμε στη διάλειμμα. Ναι. Και πανερχόμαστε και ξέρουμε, θα βρούμε εμείς τα πούμε. Θα τα βρούμε. Σε λίγο μαζί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Θοδωρή Ξενιτόπουλο από τη Θεσσαλονίκη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ψυχολογικού φάρου. Γι' αυτό θα μιλήσω μια άλλη φορά και γιατί τον δημιούργησε και πού στοχεύει και τι κάνει.
με έναν αλκοολικό, όπως δηλώνει ο ίδιος, σε απεξάρτηση, παρά το γεγονός ότι αυτοπροσδιορίζεται ακόμη ως αλκοολικός, παρά το γεγονός ότι έχει 14 ολόκληρα χρόνια να βάλει στο στόμα του έστω και μία σταγόνα, λέει, αλκοόλ. Τα είπε για όσους τώρα συντονίστηκαν με εμάς, με την εκπομπή μας, γιατί λέει ότι έστω και ένα ποτήρι να πιω, θα υποτροπιάσω και μάλιστα η υποτροπή θα είναι πολύ χειρότερα από ότι το αρχικό στάδιο του αλκοολισμού. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Κάτι θέλετε να πείτε για την οικογένεια? Πέστε το, πριν το διάλειμμα. Οι οικογένειες, αυτά που τραβάνε οι οικογένειες των αλκοολικών είναι τρομερά. Εγώ το κατάλαβα μετά, όταν έκοψα, πριν 14 χρόνια, όταν έκοψα, τότε κατάλαβα τι γινόταν. Ζούσα σε μια παραμύθα. Ζούσα σε έναν κόσμο τον οποίο τους χειριζόμουν όπως ήθελα. Τους κοροϊδεύα όλους στην αρχή. Μετά δεν μπορούσα να τους κοροϊδέψω. Δεν γινόταν. Η οικογένεια το καταλάβαινε. Οι φίλοι το καταλάβανε. Όλοι προσπαθούσαν να με κάνουν να με βοηθήσουν. Η οικογένεια περνάει τα χειρότερα. Γιατί, όπως είπα και πριν, ζουν και αυτοί τη ζωή του ενός αλκοολικού. Δεν έχει διαφορά. Είναι και αυτοί αλκοολικοί. Γιατί ζουν τη ζωή του ενός αλκοολικού. Τι ώρα θα γυρίσει, τι ώρα θα. Μήπως έφτασε τίποτα, μήπως ήρθε και με οδήγησε. Όλα. Είναι και αυτοί αλκοολικοί. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι οικογενειακή ασθένεια. Πολύ σημαντικό. Και μια και είστε, αυτό που λέτε, και μια και είμαστε στην οικογένεια του, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Από την εμπειρία την κοινωνική που έχω, έτσι δεν είναι, εσείς βιώσατε το πρόβλημα, αλλά θέλω να σας το πω, να σας ρωτήσω και εσείς θα απαντήσετε. Γνωρίζω περιπτώσεις που σε μια οικογένεια υπάρχουν δύο παιδιά, δύο αγόρια. Θα σας πω μια παροιμία, θα σας πω κάτι. Συγγνώμη, άνω τελεία. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο αδέρφια σε μια οικογένεια. Αυτό θέλω να πω, ναι, αφήστε να ρωτήσω. Να το πω εγώ όμως, καλύτερα. Πες το. Λοιπόν, υπάρχει μια οικογένεια, ένας πατέρας αλκοολικός, με δύο παιδιά. Το ένα το παιδί γίνεται αλκοολικό, μένει στους δρόμους, φυσική κατάληξη, είναι χάλια. Το άλλο το παιδί γίνεται ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, μένει μόνος του, είναι μια χαρά. Άμα τους ρωτήσεις και τους δύο, γιατί έγινες εσύ αλκοολικός και όχι ο άλλος και τον άλλο το ίδιο, θα σου πούνε γιατί, και οι δύο θα σου πούνε γιατί παρατηρούσα τον πατέρα μου. Είναι θέμα δικής γωνίας το πώς παρατηρούσα τον πατέρα. Ο άλλος παρατηρούσε τον πατέρα του γιατί είχε σαν πρότυπο και ο άλλος προς αποφυγή. Και οι δύο παρατηρούσαν τον πατέρα τους. Πολύ σημαντικό. Που σημαίνει ότι ο μεν ένας έβλεπε στον πατέρα του ένα αρνητικό πρότυπο προς αποφυγή και ο άλλος μοιραία για διάφορους λόγους ταυτίστηκε με αυτόν και η ιστορία συνεχίζεται, επαναλαμβάνεται, μάλλον συνεχίζεται, δεν επαναλαμβάνεται, συνεχίζεται στην ίδια οικογένεια, αν θέλετε με μια έτσι διαδοχή με τραγικές συνέπειες και επιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, όπως είπατε, είναι εξαρτάται ο καθένας από ποια οπτική βλέπει τα γεγονότα και πώς τα ερμηνεύει. Γι' αυτό και πριν είπα ότι κάθε αλκοολικός είναι διαφορετικός. Κάθε άνθρωπος μάλλον είναι διαφορετικός. Όχι, και για τον αλκοολικό το είπατε και σωστά. Και τώρα να βλέπετε από την κουβέντα προκύπτει ότι και κάθε αλκοολικός είναι διαφορετική περίπτωση και χρειάζεται και διαφορετική αντιμετώπιση και είναι και διαφορετική περίπτωση ο καθένας. Αυτή είναι η άποψή μου και έχω βοηθήσει εκατοντάδες αλκοολικούς έτσι. Γιατί ξέρω ότι εγώ και εσύ δεν είμαστε οι ίδιοι αλκοολικοί. Εσένα πρέπει να σε χειριστώ διαφορετικά και εσένα διαφορετικά. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε κάτι ή να ρωτήσω? Σας περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Για τα ναρκωτικά, υπάρχει αυτός που κατά τους ειδικούς είναι μύθος. Συγγνώμη, είπατε για τα ναρκωτικά και όταν λέμε ναρκωτικά εννοώ και το αλκοόλ, κύριε. Όχι, όχι. Αντιλαμβάνεσαι, εννοώ τα άλλα, τα μη νόμιμα. Θα μιλήσουμε μετά. Έτσι το δέχομαι. Σωστά. Εγώ φταίω, συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Λέω για τα ναρκωτικά. Δηλαδή για το χασίς, την ηρωίνη, την κοκαίνη, όλες τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Υπάρχει ο μύθος κατά τους ειδικούς, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά έχω συζητήσει με ειδικούς και εκπομπές έχω κάνει, ότι
Είναι μύθος ότι αυτή η διάκριση σε σκυρά, σε μαλακά και σκληρά ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν μαλακά και σκληρά. Όποιος αρχίσει αυτά τα χαρακτηριζόμενα ως μαλακά, κατά κανόνα είναι ο πρόδρομος. Ο προθάλαμος, ακριβώς. Έτσι. Ο προθάλαμος των σκυρών. Το μεγαλύτερο ποσοστό νομοτελειακά θα καταλήξει εκεί και θα έχει μοιραία εξέλιξη. Να ρωτήσω εγώ τώρα, εσάς που έχετε άμεση σχέση με το αλκοόλ κυρίως. Στο αλκοόλ ισχύει αυτό, δηλαδή λέει ο άλλος ότι εγώ δεν πίνω μπύρα, ας πούμε, να είμαι, ή πίνω κρασί. Δεν πίνω, ξέρω εγώ, τα λεγόμενα σκληρά ποτά, να μην τα αναβέζετε. Αυτά τα με μεγάλη πυρεκτικότητα. Εθανόλη λέγεται, εθανόλη δεν λέγεται. Εθυλική αλκοόλ, εθανόλη, αλκοόλ, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, εγώ δεν πίνω τα σκληρά, τα λεγόμενα, σε αυτά που έχουν μεγάλη πυρεκτικότητα σε εθυλική εθανόλη, πώς λέγεται, αλκοόλ. Τι απαντάτε σε αυτό εσείς, μύθος ή πραγματικότητα? Μύθος. Είναι μεγάλος μύθος. Ένας που πίνει, δεν έχει σημασία το τι πίνει. Εντάξει. Αυτά που λένε 5% αλκοόλ και 40% αλκοόλ είναι το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα τα χαμηλής περιεκτικότητας αλκοόλ είναι χειρότερα την άλλη μέρα. Εντάξει, για τον blackout που παθαίνουμε εμείς οι αλκοολικοί που δεν έχουμε μνήμες. Εγώ έχω χάσει ολόκληρη τη ζωή, δεν έχω αναμνήσεις. Δεν έχω αναμνήσεις. Δεν ξέρω πώς μεγάλωσε η κόρη μου. Δεν θυμάμαι. Μην με ρωτήσεις. Γιατί αγαπούσα την μπουκάλα περισσότερο από την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Μάλιστα. Και γιατί επιμένω εγώ σε αυτό όμως, τώρα το είπα πριν, γιατί τα αυτά με χαμηλή περιεκτικότητα είναι το ίδιο? Δηλαδή, η ίδια ζημιά μπορεί να προκαλέσει μία μπύρα με ένα, ξέρω εγώ, ας πούμε, ποτό και αυτά τα ουίσκι, τα οπότε... Κύριε Μασούρα, δεν μιλάμε για μία μπύρα. Ένας αλκοολικός, ένας άνθρωπος που πίνει, είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ, δεν θα πει μία μπύρα. Θα πει 30. Ή θα πει 20. Δεν έχει διαφορά. Δεν είναι οι βαθμίδες αλκοόλ. Γιατί πολλοί λένε, εγώ πίνω μόνο μπύρα. Δεν πίνω εγώ, λέει, ουίσκι. Σώπα ρε φίλε, πίνεις μπύρα, έρχεσαι σπίτι και είσαι σαν μπουσουλώντας. Λέτε ότι οι συνέπειες και οι επιπτώσεις είναι ίδιες. Έτσι, και άμεσα και μεγάλο. Δεν έχει διαφορά. Είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Τίποτα. Είναι μια παραμύθα που την τρώνε αυτοί που λένε, εγώ μόνο μπυρίτσες πίνω. Ή κανένα ουζάκι, κανένα τσιμπουράκι. Αν δεν πίνεις ένα. Αυτά που έχεις κρυμμένα μέσα στα μάξι και μέσα στο φραπέ που πίνεις. Αυτά δεν τα λέμε, γιατί είμαστε χειριστικοί, πολύ χειριστικοί. Πάρα πολύ χειριστικοί. Όσο φτάνει η ώρα αυτή που λέμε πλέον, δεν μπορούμε άλλο να τους χειριστούμε τους ανθρώπους. Μας καταλάβανε. Να δώσω κάτι το οποίο το έχετε βιώσει. Δεν αναφέρομαι στο όταν φτάσατε στο επίπεδο εκείνο που δεν μπορούσατε πλέον να λειτουργήσετε, που όπως είπατε κοιμόσασταν έξω, ερχόταν και σας έπαιρναν, έτσι, που πίνατε κορνόνιες και όλα αυτά. Αυτό ήταν το τελευταίο στάδιο, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά, εννοείται. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Μπορεί κάποιος να είναι αλκοολικός ακόμη και για πολλά χρόνια, για ολόκληρη τη ζωή, για όσο ζήσει τέλος πάντων, γιατί προφανώς και το προσδόκιμο ζωής είναι έναν αλκοολικό. Συγγνώμη λίγο, εσείς νομίζετε ότι οι άνθρωποι που είναι αλκοολικοί, που είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ ή οποιοδήποτε ουσία ότι ζουνε, νομίζουν ότι ζουνε? Ναι, ενώ κατάλαβα τι λέτε να πείτε εσείς τώρα, ότι εννοώ με την βιολογική έννοια της ύπαρξης, ότι βιολογικά υπάρχουν. Βιολογικά υπάρχουν. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έτσι πως υπάρχουν, καλύτερα μην υπήρχαμε. Ναι, εσείς λέτε ότι συναισθηματικά, ψυχολογικά και τα λοιπά, οικογενειακά δεν υπάρχουν, έτσι. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορεί κάποιος να είναι αλκοολικός, δηλαδή να πίνει καθημερινά και να μην, αυτό να μην γίνεται αντιληπτό, να φτάνει σε ένα σημείο που να μην γίνεται αντιληπτό. Δηλαδή όχι όπως εσείς που φτάσατε, που το είπατε μόνος σας, έτσι, το περιγράψατε. Ναι, στην αρχή δεν γινόταν αντιληπτό. Γιατί το βάζα σε μπουκάλι σε καφέ, το βάζα κάπου, σε μπουκάλι με νερό, το τσίπουρο που είναι γλυκάνι σου. Μπορείτε, είστε λειτουργικός τότε όμως, κανονικά, δηλαδή... Λειτουργικός σήμερα, αλλά
Εντάξει, δεν είχα το μυαλό που έχω τώρα, δηλαδή όπως είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάω. Δεν ήσταν όμως. Δεν είχατε καταρρεύσει όπως το λέγεται αυτό στάδιο. Δηλαδή, μπορούσατε να αποκτηθείτε στις υποχρεώσεις επαγγελματικές. Δεν ήσταν εριστικό με τους άλλους. Είχατε καλές. Δηλαδή, λειτουργούσατε ανθρώπινα, ναι ή όχι. Όχι. Όταν έφτανε το βράδυ, δηλαδή, εκεί δεν λειτουργούσα ανθρώπινα. Όλη την ημέρα κρυβόμουν, αλλά το βράδυ δεν μπορούσα να κρυφτώ. Καταλαβαίνανε. Δηλαδή, είχα δει ένα στυρωμένο στον δρόμο, δεν το καταλάβει. Ένα μεθυσμένο. Ναι. Είναι πάρα πολλοί όμως που δεν είναι μεθυσμένοι στους δρόμους, αλλά πίνουν από το πρωί ως το βράδυ σε δικούς τους χώρους και δεν τους έχει χαμπάρει κανένας. Ακόμη και στη δουλειά τους. Αυτό έγινα εγώ τα τελευταία χρόνια. Μακριά από αυτό το δηλητήριο. Μακριά από αυτό το φωνιά. Όταν καταλάβω ότι κάτι δεν πάει καλά, φυγέται. Φυγέται μακριά. Ξέρω είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα τολμήσω να πω μια φράση. Για να αποδεχτείς ότι έχεις πρόβλημα με το αλκοόλ και για να το κόψεις, θα πρέπει, κύριε Μάστορα, συγγνώμη κιόλας, θα πρέπει να έχεις, είμαι και πόντιος, μεγάλα κάκαλα για να μπορέσεις να συνεχίσεις να σε καθαρώσω. Θέλει μεγάλα. Γιατί υπάρχει παντού. Υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει μέρα που δεν υπάρχει. Θέλει μισό λεπτό λιγάκι. Βλέπετε. Αυτό το μπουκάλι υπάρχει εδώ πέρα. Έρχονται φίλοι μου. Του βάζω να πιω. Τώρα μπορώ. Πριν δεν μπορούσα. Δίπλα μου είναι. Το ψυγείο έχω. Το έχετε από πάνω. Εδώ. Θα θέλει ένα φίλο μου, μια φίλη μου. Θα του βάλω να πιούνε. Άμα θέλουν να πιούνε. Εσεί τι θα πιείτε. Εγώ θα πιω. Καταρχήν, το τι θα πιω. Λέμε ποτό. Πάμε για ποτό. Όταν λέμε για ποτό, μιλάμε για πόσιμο. Το αλκοόλ. Το έχουμε μπερδέψει. Και εγώ λέω όταν βγαίνω πάω για ποτό και μου λένε όλοι πώς πας για ποτό ρε, εσύ που δεν πίνεις. Αν έρθουν δύο φίλοι εκεί πέρα και τους βάλετε από το μπουκάλι που έχετε απάνω σας. Ναι. Αυτό πάρα. Τι θα πιείτε εσείς. Θα πιω νερό, θα πιω σόδα, ένα σωρό πράγματα υπάρχουν. Θα πιω αλκοόλ, δηλαδή δεν κατάλαβα. Σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε ένα πανηγύρι ή σε ένα γάμο. Σε μπουζούκια πηγαίνω κύριε Μαστέρα. Εσείς πώς θα διασκεδάσετε. Τι θα πιείτε. Πολύ καλύτερα από αυτούς. Γιατί εγώ μετά τους πηγαίνω σπίτι. Πολύ καλύτερα. Είναι χαρακτηριστικό πώς το είπατε. Πώς. Εσείς πιέρετε, είπατε κάτι ωραίο, ότι πολύ καλύτερα από αυτούς. Όχι, εγώ τους πηγαίνω μετά σπίτι, γιατί είναι τύφλα. Δηλαδή, εσείς θα διασκεδάσετε. Στα μπουζούκια. Διασκεδάσετε χωρίς να είτε πει στα γόνα. Ναι, μα το έχω δοκιμάσει πώς είναι να διασκεδάζεις πηγαίνοντας και το έχω δοκιμάσει πώς είναι χωρίς να πιω. Και χωρίς να διασκεδάζεις και μια χαρά. Φυσικά εννοείται. Μάλιστα. Και πολύ καλύτερα. Ναι. Να υποθέσω δική μου μια ερώτηση, μάλλον και λίγο προβοκατόρικη. Το μπουκάλι αυτό το έχετε εκεί πάνω. Λέω εγώ τώρα, στο γραφείο σας, όχι μόνο για να τενάτε τους φίλους σας, αλλά και για να τεστάρετε καθημερινά τον εαυτό σας. Πέφτω έξω. Όχι, το έχω πέρα από καιρό, δεν κατάλαβα. Και στο ψυγείο έχω, και στα ντουλάπια μου. Λέω, μήπως με αυτό τεστάρετε και τον εαυτό σας καθημερινά, δηλαδή ότι... Για να δω, ότι και σήμερα είμαι, ότι δεν μου... Εντάξει, δηλαδή, μετά από 14... Να κάνω το χέρι έτσι, να το πάρει και να πιείτε. Λοιπόν, μετά από 14 χρόνια. Δεν το έχω ανάγκη. Καταρχήν, εγώ τι έκανα, όπως θα πρέπει να κάνουν όλοι οι αλκοολικοί. Δεν μπορείς να τα βάλεις με το αλκοόλ, Μάστορα. Το αλκοόλ είναι πολύ πιο δυνατό από σένα. Θα πρέπει να πέσεις στα γόνατα, να το προσκυνήσεις, να του πεις συγγνώμη. Σε παρακαλώ, μακριά από σένα. Δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτό το διάβολο. Είναι πολύ πιο δυνατό από σένα. Δηλαδή, αυτό που έχετε πάει το κεφάλι σε αυτή τη στιγμή είναι πιο δυνατό από εσάς. Φυσικά είναι δυνατό. Και γιατί το έχετε πάνω το κεφάλι σας. Δεν κατάλαβα, γιατί δεν το έχω. Κοίτα, όπως λέει ο σοφός λαός, όταν βγει από εκεί μέσα γίνεται ο χαμός. Όσο είναι εκεί μέσα που κάνει μια χαρά είναι. Και τι εγγυήσεις έχει ο Θοδωρής ο Ξενιτόπουλος ότι κάποια στιγμή δεν θα βγει από το μπουκάλι ο όφης ο πονηρός
Καμία εγγύηση δεν έχω. Ακόμα και τώρα, μόλις κλείσουμε την εκπομπή, μπορεί να πιω μετά από 14 χρόνια. Γι' αυτό σου είπα ότι πρέπει να προσκυνήσουμε το αλκοόλ. Και να του πούμε συγγνώμη που προσπάθησα να τα βάλω μαζί σου. Είσαι πολύ πιο δυνατό από μένα. Και γι' αυτό δηλώνεται αλκοολικός σε απεξάρτηση. Δηλαδή, δεν λέτε ότι δεν είμαι αλκοολικός, λέτε ότι απλά έχω 14 χρόνια να πιω. Ναι, και θα σταματήσω να δηλώνω αλκοολικός σε απεξάρτηση κλάσματα δευτερολέπτου πριν κλείσω τα μάτια μου. Πριν φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Άρα ο κίνδυνος ελοχεύει πάντα. Πάντα. Και τι θα συμβουλεύατε εσείς με την εμπειρία σας στη βιωματική, που τη θεωρώ πολύ πιο σημαντική εγώ και από γιατρών και από ειδικών και από ΚΦΑ και από απεξαρτήσεις. Εσείς μιλάτε τώρα σε... ΚΦΑ κάνει καλή δουλειά. Ναι, αλλά εσείς μιλάτε σε πρώτο πρόσωπο, άλλο να το βιώνει, να βιώνει κάποιος κάτι και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ και τι υπενήσωμαι και καταλαβαίνετε και σε τι αναφέρομαι, έτσι, σε άλλο θέμα. Άλλο να το βιώνει κάποιος προσωπικά και να το ζει και άλλο να το περιγράφει ο άλλος σε επιστημονικό επίπεδο ή από παρατηρήσεις και από καταγραφή φαινομένων και από βιβλιογραφία και όλα αυτά. Εσείς λοιπόν, τι θα συμβουλεύετε σε κάποιον ο οποίος ήταν αλκοολικός, είναι 14 χρόνια καθαρός όπως εσείς ή 10 χρόνια δεν έχει πει καθόλου ή 8 χρόνια ή 15 χρόνια ή 7 χρόνια μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Τι θα το συμβουλεύατε με δεδομένο ότι αναγνωρίζετε δημόσια ότι το αλκοόλ είναι πιο δυνατό από εσάς, ότι δεν μπορείτε να τον νικήσετε. Να το φοβάσαι. Να το φοβάσαι. Ξέρεις ότι θα χάσεις. Ξέρεις ότι όταν προσπαθήσεις να ξαναπιείς ότι θα χάσεις. Δεδομένη ήττα. Δεδομένη ήττα. Δεδομένη ήττα. Να το επαναλάβουμε αυτό για να το εμπεδώσουμε. Δεδομένη ήττα, έτσι. 1000%. Για λέω ψέματα, ας με βρίσκουν. Ας με παρατηρήσουν. Επειδή κλείνουμε. Θα ήθελα να πω και κάτι μετά. Συνεχίσει. Στο τέλος σας δώσω το λόγο να πείτε ό,τι θέλετε. Σε ένα γονέα ο οποίος μεγαλώνει παιδιά που τώρα είναι στην προεφηβική ηλικία και σε λίγο θα είναι στην εφηβική κτλ. Στο γονέα καταρχήν, τι θα συνιστούσατε εσείς, υπήρξατε γονέας, γνωρίζω ότι το παιδί σας δεν έχει καμία σχέση. Είμαι ακόμα γονέας. Πώς? Όχι υπήρξα, έχω κόρη. Ναι, συγγνώμη για το ρήμα, ναι. Και από ό,τι γνωρίζω, το παιδί σας δεν έχει καμία σχέση, είναι ένα αξιόλογο παιδί, καμία σχέση με ουσίες και με αυτό κλπ. Αλλά τι θα συνιστούσατε εσείς, τι θα συμβουλεύατε, λοιπόν, ένα γονέα ο οποίος έχει παιδιά στην προεφηβεία, που σε λίγο θα μπουν στην εφηβεία ή στην εφηβεία, που εκεί αρχίζει το πρόβλημα, αρχίζει η κρίση και ο εφηβός μετά. Τι θα του λέγατε, για πες μας. Να δουν τα σημάδια. Να δουν τα σημάδια και να μην εθελοτυφλούν. Και να μην λένε το παιδί μου δεν παίρνει ηρωίνη. Χειρότερο παίρνει. Να δουν τα σημάδια. Πέστε μου τρία σημάδια χαρακτηριστικά που θα δουν, που πρέπει να ενισχύσει ένας γονέας σε ένα παιδί στην εφηβεία. Κάθε φορά που πει έρχεται ντύρλα σπίτι. Κάθε φορά που πει έρχεται γίνεται αυτό. Είναι αυτό που είπα πριν, ο υπέρμετρος. Δεν έχουμε μέτρο εμείς. Μπορεί να πιούμε μια φορά το μήνα, μια φορά το εξάμηνο, αλλά θα πιούμε μέχρι να σκάσουμε. Είναι τα πρώτα. Μάλιστα. Το είπα και πριν. Ένα άλλο ερώτημα θέλω να σας πω, επιτρέψτε μου, το ξέχασα. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Και εδώ θέλω να μου δώσετε εσείς τα δικά σας, το δικό σας, δική σας άποψη. Υπάρχει ο λεγόμενος κοινωνικός πότης, δηλαδή που θα πάει σε μια εκδήλωση, σε ένα γάμο, σε ένα πανηγύρι, που θα πιει ένα, δύο, τρία ποτά, ή που θα πάει το Σάββατο βράδυ θα πιει να γλεντήσει με την παρέα του και θα πιει ένα, δύο ποτά. Μπορεί να γίνει να του κάνει, δεν έχει σημασία. Ναι, και θα γίνει αυτό. Και υπάρχει και μετά υπάρχει η εξάρτηση. Τα όρια είναι ευδιάκριτα ή δυσδιάκριτα. Και αν θέλετε, ορίστε τα λίγο εσείς, οριοθετήστε τα και προσδιορίστε τα λίγο. Μεταξύ κοινωνικού πότη και εξαρτημένου. Είναι πολύ απλά. Ο κοινωνικός ο πότης θα πιει ένα, δύο, τρία, τέσσερα ποτά, θα σταματήσει. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, κύριε
Μάσορα. Εμείς θα ψηφίσουμε μέχρι να γεμίσουμε. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι πολύ απλό. Ο κοινωνικός πόντος δεν θα πει κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Όχι, αυτό είναι άλλο. Αλλά όταν θα βγει να πιει, θα πιει ένα, δύο, τρία, τέσσερα ποτά. Μπορεί και να σουρώσει εκεί το βράδυ. Αλλά εμείς όταν θα βγούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε στο ένα ποτό και στο δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να πω εγώ. Μια συμβουλή, μισό λεπτό, θα σας δώσω το λόγο πριν κλείσουμε. Μια συμβουλή, είπατε για τους γονείς. Όσοι αυτή τη στιγμή σας παρακολουθούν και... Έχω μιλήσει πάρα πολλά σε εμάς, συνέδρια σε γονείς αλκοολικών. Αλκοολικών για το αλκοόλ. Και θα ξανακάνουμε πάλι σε λίγο καιρό. Είναι ένα θέμα το οποίο οι γονείς τρέμουνε. Τρέμουνε πραγματικά, μη το παιδί τους, δεν ξέρουν, τώρα αναπλάσσεται, τώρα γίνεται άντρας ή γυναίκα, τρέμουνε. Πρέπει να δουν τα σημάδια, αυτό που είπα πριν. Αν δουν τα σημάδια κατευθείαν να πάνε σε ειδικό, να πάρουν τηλέφωνο. Να σας δώσω ένα άλλο ερώτημα. Θέλετε να πείτε κάτι, σας διώκωσα? Όχι. Λοιπόν, είμαι γονέας εγώ ενός παιδιού στην εφηβεία ή στην προεφηβεία. Και με θυμό διαπιστώνω ότι η πολιτεία, η ευνομούμενη πολιτεία μας, το κράτος που θεσπίζει νόμους και κανόνες, ναι μεν έχει θεσπίσει άτυπα κάποιους νόμους, όπως για παράδειγμα ότι απαγορεύεται η χορήγηση αλκοόλ σε κάτω των 17 ετών, έτσι. Αλλά γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, και ας μην εθελοτυφλούμε, όπως είπατε και εσείς, και μην κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, ότι αυτό σπανίως εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζεται καθόλου. Και εγώ σας ρωτώ, είναι γονέας ενός έφηβου παιδιού 13-14 ετών. Ερώτηση, μπορεί ένα παιδί 14 χρονών στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στην Άρτα, στην Οικουμενίτσα, οπουδήποτε, σε μεγαλόπολη ή σε μικρότερη πόλη, να πάει σε τρία διαφορετικά περίπτερα ή σε τρία σούπερ μάρκετ ή και σε ένα ακόμη? Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται απάντηση. Λοιπόν, να πάρει δύο μπουκάλια αλκοόλ με ουίσκι, λέω για παράδειγμα, και να πάει στο ταμείο να το χτυπήσει, θα το ρωτήσει πού το πας και όχι. Το παιδί αυτό ξέρω εγώ να πάει να το πιει με ένα θέμα, ναι ή όχι? Μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να το σταματήσει κανένα στο βωμό του κέρδους. Ακριβώς. Θα πάρει, πάρει και θα σηκωθεί να φύγει. Πολύ σωστά. Άρα υπάρχουν ευθύνες της πολιτείας, ναι ή όχι? Και υπάρχει υποκρισία από την ευθύνες της πολιτείας και των αυτών, το σούπερ μάρκετ, το μίνι μάρκετ που πρέπει να ζητήσει. Αυτό το είπατε μόνο σας. Αυτοί στο βωμό του κέρδους δεν οροδούν προουδενώς. Το είπατε προηγουμένως. Πολύ σωστά. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτοί. Αυτοί είναι επιχειρηματίες. Δεν τους νοιάζει. Δεν έχουν αναστολές. Η πολιτεία πώς θεσπίζει κανόνες για να ελέγχεται πραγματικά η χορήγηση αλκοόλ? Διότι αν ένα παιδί μυθεί από τα 13, 14, 15 στο αλκοόλ, όπως εσείς για παράδειγμα, είστε κλασική περίπτωση, μοιραία μετά θα καταλήξει κατά κανόνα στον εθισμό. Είναι έτσι, δεν είναι? Το αν πρέπει να πάρει μέτρα πολιτεία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εδώ θα πω κάτι άλλο. Μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα. Επειδή είμαι πρόεδρος του Ψυχολογικού Φάρου και προσφέρω υπηρεσίες υποστήριξης της βελτίωσης ζωής των Ελλήνων πολιτών, όταν διαβάζω ή ακούω σκοτώθηκαν 4 άτομα, 3 άτομα, 3 ώρα, 4 ώρα τα χαράματα από κάπου, μισό λεπτό λίγο. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Κατευθείαν εγώ παίρνω τηλέφωνο το ΕΚΑΒ. Έχω μιλήσει με τον διοικητή του ΕΚΑΒ, με τον της τροχέας. Και λέω, για πέστε μου λίγο, τι έγινε? Λέει, κύριε Ξεντόπουλη, λέει, βρωμού, ανοίγει όταν τους βγάλαμε από μέσα, λέει, βρωμούσε αλκοόλ, λέει το αυτό. Α, βρωμούσε αλκοόλ, λέω, ναι. Και γιατί δεν είπατε, γιατί δεν γράψανε εφημερίδες ότι το ατύχημα, τα 4 παιδιά που σκοτώθηκαν ή τα 3 σκοτώθηκαν υπό την επίρρεια αλκοόλ μέθης? Και τι θα κάνουμε, κύριε Ξεντόπουλη, λέει, να βεβηλώσουμε τη μνήμη των νεκρών? Ναι, να τη βεβηλώσεις, ρε φίλε. Να το διαβάσουν οι μανάδες και οι πατεράδες και να μην τα δίνουν τα μάτια έτσι όπως να είναι. Και όχι μόνο αυτό. Και εκεί έρχεται και ο παράγοντας ότι αν αυτό γράψουν ότι την επήρεια αλκοόλ και οι μαγαζάτορες δεν θα σερβίρουν τόσο πολύ. Ας αρχίσουμε από τα μικρά. Ναι.
Να βεβαιώσουμε τη μνήμη των νεκρών. Γιατί να μην τη βεβαιώσουμε, δεν κατάλαβα. Πριν λίγα χρόνια γράφατε και τα ονοματεπώνυμα αυτού που πέθανε από ηρωίνη. Έχω άδικο, δημοσιογράφο. Όχι, όχι, σωστό, σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Και θίγεται ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Εγώ αλκοολικό, θα πάρω τα μάξι μου, θα πάρω τα μάξι μου και θα σκοτώσω και σένα. Θα πάρω και 10 άτομα αμπάριζα. Θα πάρω και 10 άτομα αμπάριζα. Γιατί? Γιατί είμαι, όπως λέω και ο Λιαβέρης και μπράβο του, είμαι μια κινούμενη βόμβα. Ξέρετε πόσοι αλκοολικοί σκοτώσαν την οικογένεια, τη μάνα του, τον πατέρα του, την γυναίκα του. Την άλλη τη μέρα το πρωί λέγανε, πέρα την έχουν την αστυνομία, σκοτώσα τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, ψάξε να βρει και το κάνανε οι ίδιοι. Δεν έχουμε μνήμη. Δεν θυμόμαστε. Είπατε κάτι σημαντικό για τα τροχαία πάντως, εκεί εγώ θέλω να μείνω, ότι πράγματι ανακοινώνονται τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς, κυρίως πρωινές ώρες τα λοιπά και νεαρής ηλικίας και μεγαλύτερης, και ποτέ δεν αυτό που λέτε ότι ενώ τους γίνεται αλκοτέστ, έστω και νεκροί, έτσι, και διαπιστώνεται αν υπάρχει... Δεν γίνεται αλκοτέστ, δεν γίνεται τίποτα, ούτε νεκροψία γίνεται, ούτε τίποτα δεν γίνεται, να ξέρετε. Εν τέλει περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δεν ανακοινώνεται ότι αυτοί που σκοτώθηκαν προχθές στο 35 χιλιόμετρο Θετικής Οδού Θεσσαλονίκης Θέρμης, τα ξημερώματα... Αυτοί οι άνθρωποι ήταν υπό την επίρρεια, ο οδηγός, ξέρω, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και όμως δεν το κάνουν. Βλέπετε λοιπόν πόσο υποκριτική είναι και η πολιτεία. Σας έλεγα προηγουμένως να σας πει σε μένα. Σας λέω. Γιατί δεν το γράφουν ότι αυτά τα 20-30 δυστυχήματα το μήνα, και λίγα λέω, είναι υπό την επίρρεια μέθης γίνανε. Ας το γράψουν, ας το πούει η τηλεόραση. Ή και ναρκωτικών ουσιών. Ή και άλλων εξαρτησιών ουσιών. Ή και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Να σου πω κάτι, πα τώρα. Ο ένας που παίρνει ηρωίνη δεν πρόκειται να πάρει αμάξι. Γιατί θα είναι έτσι, θα σα δείξω. Ο αλκοόλ σου δίνει ντοπαμίνη. Σου βγάζει το μαγιά. Μπορώ να οδηγήσω. Μπορώ να οδηγήσει και σκοτώνει και 5 άτομα στη στάση. Λοιπόν, άκουσα ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπαμε. Θέλετε να πείτε κάτι πριν κλείσουμε? Πείτε ελεύθερα ό,τι θέλετε πριν κλείσουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω, εντάξει, μιλάω σε καθημερινή βάση, είναι η καθημερινότητά μου πλέον εδώ και πολλά χρόνια, το παθισμό από την εθνική αλκοόλη. Οι οικογένειες αυτών των ανθρώπων, όχι, να μην τους χαϊδεύουν. Και όσοι έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ, όσοι έχουν θέμα με το αλκοόλ, ξέρω, γιατί και εγώ έκανα 2-3 φορές προσπάθειες, 4 και έκανα πάλι υποτροπή μόνος μου. Ας ψαχτούν λιγάκι. Γιατί περνά τα χρόνια, όπως πέρασε τα μένα, που έχασα τόσα χρόνια, δεν έχω αναμνήσεις, έχω φτάσει σε μια ηλικία και νομίζω ότι είμαι ακόμα 25 χρόνων. Δεν έχω αναμνήσεις. Είναι άδικο. Φτάνει πια να ζούμε σαν ζόμπι. Φτάνει πια να ζούμε σαν νεκροί που νομίζουμε ότι ζούσαμε. Δεν ζούσαμε. Νομίζαμε ότι ζούσαμε. Κάναμε τη ζωή όλων μαύρη. Θέλετε μακριά, να ρωτήσετε... Μακριά, όταν δείτε ότι υπάρχει πρόβλημα, μακριά από αυτό το πιπ. Θέλετε να ζητήσετε από κάποιον συγγνώμη? Έχω ζητήσει από όλους. Δημόσια. Έχω ζητήσει από όλους συγγνώμη, δεν χρειάζεται να το κάνω. Από όλους που έβλαψα, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ήρθα, ήταν να ζητήσω συγγνώμη την άλλη μέρα. Από όλους. Οι 12 άτομα. Από τα 12 άτομα, τα 9 το δεχτήκανε, τα άλλα δεν το δεχτήκανε. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ έκανα το χρέος μου. Αλλά ζήτησα συγγνώμη. Ειλικρινή συγγνώμη. Το να ζητά συγγνώμη θέλει και γενναιότητα ψυχής. Πέρα από το να είσαι μισό λεπτό, να το πω σωστά. Το να είσαι αλκοολικός σε απεξάρτηση. Διότι ο κύριος Θοδωρής Ξενιτόπουλος, όπως είπε και ο ίδιος, μέχρι να κλείσει τα μάτια του, μέχρι την τελευταία στιγμή, θα είναι εν δυνάμει πότης. Και να πω και κάτι άλλο, για να κλείσουμε να γελάσουμε και λίγο. Από τώρα δηλώνω ότι απαγορεύω τον παπά, όταν θα με ανοίξουν το λάκκο, να με ρίξει κρασί πάνω. Δεν έκανα τόσο αγώνα εγώ για να μου το χαλάσει. Μακάβριο, μακάβριο μεν, πολύ ουσιαστικό δε, γιατί περνάει
ένα τέτοιο μήνυμα ότι ούτε και, ούτε και πεθαμένος δεν θέλω να ραντίσετε με αλκοόλ. Αγαπητέ κύριε Νικόλε. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά πραγματικά αν μπορούσα να το κάνω. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Σενιτόπουλε, φίλε Θοδωρή, διότι γνωριζόμαστε τώρα, το πώς γνωριζόμαστε και γιατί είμαστε φίλοι, αυτό είναι, αυτό αφορά μας τους δύο, αφορά το κοινό, τώρα που τελείωσε η εκπομπή. Εύχομαι να συνεχίσεις να είσαι καθαρός, όπως, όχι μόνο στο σώμα και στα ρούχα όπως είσαι, αλλά να συνεχίσεις να είσαι καθαρός για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου. Εγώ το εύχομαι, κύριε Μάστορ. Από αλκοόλ και εσύ το εύχεσαι. Λοιπόν, το ελπίζω και το θεωρώ σχεδόν δεδομένο, διότι σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι απόλυτο. Τίποτα. Και θα σε προβοκάρω, κάποια άλλη φορά θα σε πάρω πάλι τηλέφωνο και θα σου πω, θα βγούμε πάλι με Skype και θα σου πω, κατέβασέ με το μπουκάλι που έχεις από εκεί πάνω. Γιατί εγώ τώρα με το μάτι μου είδα που είναι η στάθμη, για να δούμε αν έχει πέσει η στάθμη και πέρα να μου δικαιολογήσεις σε ποιους έβαλες ποτό, σε ποιους φίλους σου, πότε θα κρατάς ημερολόγιο και όταν ήπιασες εσύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά κύριε Μάστορα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τα χαιρετίσματά μου εκεί στην όμορφη πόλη, στην πόλη στο Ιόνιο, στην Πάτρα, η Άννα. Γενικά εκεί όλο η Γουμενίτσα, Πρέβεζα, λέω καλά, ή όλα τα μέρη εκεί. Έχω πάει πολλές φορές. Μια χαρά. Αφού ξέρεις που είναι. Έχετε μια πολύ όμορφη περιοχή εκεί πέρα. Έχετε και τη λίμνη των Ιωνίων, γιατί εγώ είμαι από την Καστοριά, η μάνα μου, από τη μεριά της μάνας μου. Έχουμε και εμείς λίμνη, αλλά και εσείς έχετε μια φοβερή λίμνη, πάρα πολύ όμορφη. Έχω έρθει. Στα Γιάννη. Τα χαιρετίσματά μου, ναι, στα Γιάννη. Έχω έρθει. Τα χαιρετίσματά μου και μακριά από αυτό το διάβολο. Ο οποίο διάβολο, τον οποίο διάβολο δεν κατόρθωσαν να τον νικήσουν μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας κτλ. Έτσι. Δίνανε μάχη να τον νικήσουν. Πόσο μάλλον εμείς εκείνοι θνητοί. Έτσι δεν είναι. Δεν νικέται. Μακριά. Νικέται. Μακριά. Δεν πάει να τον νικήσει. Δεν γίνεται. Ξεχάσατε. Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες για την κουβέντα που κάναμε. Θεωρώ ότι τα χρήσιμη θα βοηθήσει πολλούς ανθρώπους και εξαρτημένους. Εγώ ευχαριστώ το κανάλι και εσάς, κύριε Μάστορ. Εμείς θα τα πούμε αργότερα με κάποια άλλη αφορμή. Είπαμε, έχετε και το ψυχολογικό φάρο. Το γιατί ιδρύθηκε και τι σας όθησε σε αυτό. Να δώσω μια γεύση από τώρα. Ήταν, αν θέλετε, μια δική σας έτσι, επιλογή να βοηθήσετε μέσα από τη βιωματική σας εμπειρία και άλλους ανθρώπους, αλλά το επιχείρηματε. Ο ψυχολογικός φάρος, ως πρόεδρος, ως υπεύθυνος του ψυχολογικού φάρου, είμαστε ο μοναδικός, ο οποίος συνεργάζεται σύμφωνα με το καταστατικό μου, μάλλον βρίσκεται σε επικοινωνία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στη Γαδά, όπου κάνουμε εντοπισμούς αυτόχειρων και παιδόφιλων. Είμαστε μοναδικοί. Εγώ το ξέρω, απλά δεν είναι. Είπα εμείς πάλι φορά το ψυχολογικό φάρο. Είπα ότι εκεί οδηγηθήκατε στο να το δημιουργήσετε την αστική μικροσκοπική εταιρεία για να βοηθήσετε και άλλους ανθρώπους. Και επεκτείνατε την γκάμα της βοήθειας πέρα από το αλκοόλ. Όχι, όχι από την αρχή έτσι άρχισε. Έτσι άρχισε. Άρχισε, λοιπόν, την αρχή. Καλή πορεία να φωτίζετε, δυνατά. Με το φως της αλήθειας, ο ψυχολογικός φάρος. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ήταν μια εκπομπή με έναν άνθρωπο, μια εξομολόγηση μάλλον ενός συμπολίτη, ενός ανθρώπου ο οποίος ούτε με κουκούλες ούτε με γυρισμένη την πλάτη, ενώπιον στον οποίο μια εκβαθέων εξομολόγηση για όλον αυτόν τον εφιάλτη που έζησε για χρόνια πολλά. Εγκλωβισμένος στις συμπληγάδες του αλκοολισμού και παρόλα αυτά κατόρθωσε να βγει αλόβητος και όχι μόνο αυτό, τώρα να βοηθάει και άλλους ανθρώπους. Και με αυτή την κουβέντα που κάναμε απόψε, αυτό είχαμε στόχο και οι δύο. Συγγνώμη, κυρίως ο Θοδωρής Σελιτόπουλος να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που είναι μπλεγμένοι σε αυτόν τον εφιάλτη που ακούει στο όνομα αλκοόλ. Στην νόμιμη ηρωίνη, όπως την είχα χαρακτηρίσει σε ένα πρωτοσέλιδό μου παλαιά στην εφημερίδα, γιατί είπαμε ότι το αλκοόλ είναι νόμιμο, το βρίσκεις παντού, ενώ η ηρωίνη είναι παράνομη
Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι νόμιμο, είναι και περισσότερο επικίνδυνο. Λοιπόν, εμείς θα πούμε την άλλη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.